bine apopse, domn Matei. Todos que lá era no vio, digo perigo, a serviço que θα πάει προς το καλό. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοιοι συγγραφείς όμως, εμείς γινόμαστε πιο οξυδερκείς και εμείς φτιάχνουμε το μέλλον μας. Αν θέλετε, ο Ματέι μπορεί να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις σας. Για λίγο, για όσο θέλετε. Όποιος θέλει να ρωτήσει για τα Βαλκάνια, για την Ευρώπη, θα σας παρακαλούσα να έρθετε. Απλά θα πω ότι είμαι πολιτιστικός ακολουθός της πρεσβείας Ρουμανίας στην Αθήνα και να πω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στους συνεταιρέστες αυτού του πάρα πολύ καλή συγκλονιστικής παράστασης που φέρνει πιο κοντά στο ελληνικό κοινό τον Ματέη Βυσνιέκ, που είναι ήδη γνωστός, αλλά νομίζω αυτό το έργο είναι πολύ βαρύ και έχει μια ειδική έννοια στον χώρο των Βαλκανίων και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό. Και τώρα κάνουμε τα χάρη. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλετε. Για ένα συγγραφέα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκφράσει όλα τα από ένα έργο. Mi se pare fantastic că aceste cuvinte scrise de mine, singurătatea mea, au viață pe scenă. Και είναι απίστευτο και φανταστικό ότι αυτές τις λέξεις, αυτά που έχω γράψει στη μοναξιά μου, παίρνουν ζωή πάνω στη σκηνή. Dar în seara asta am simțit mai mult decât viață, am simțit emoții. Αλλά απόψε αισθάνθηκα πιο πολύ από ζωή συγκίνηση. Συγκίνηθηκα πάρα πολύ. Vreau să-i mulțumesc întâi traducătoarei mele, Elsie Vasilioti, pentru că ea a tradus aceste cuvinte în limba greacă. Και θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη μεταφραστία μου, την κυρία Ελένη Βασιλιώτη. Să renasc în Grecia. Και μάλλον πρέπει να γεννηθεί στην Ελλάδα. importanța ei economică. Αυτό το θέμα που θέτει η Ελλάδα στην Ευρώπη μέσω της της οικονομικής κρίσης ar putea salva Europa. Θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη. Pentru că ce se întâmplă? La masa celor care creează în acest moment arhitectura viitorului, iată αυτό που συμβαίνει είναι στο τραπέζι αυτών που δημιουργούν τώρα την αρχιτectonică του μέλλοντος της Ευρώπης. Se află numai directori de bănci. Βρίσκονται μόνο τραπεζίτες. Trader. Εμποροί. Patroni de întreprinderi. Ιδιοκτήτες. Specialiști în finanțe. Oameni politici. Niciun artist nu se află la masa asta. Niciun poet, niciun ori, trebuie să amintim celor care ne construiesc viitorul că artiștii trebuie să participe și ei la această. Και πρέπει να θυμίσουμε σε αυτούς που σχεδιάζουν το μέλλον ότι και οι καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτό. Είναι ο motivul pentru care scriu, ca să fim invitați la masa viitorului. Αυτός είναι ένας λόγος για το οποίο γράφω, για να μας καλέσουν και εμάς το. Με το θάρρος λέω και τον θαυμασμό που έχω για τον κύριο Βυσνιέκ, που τον γνωρίζω μέσα από τη δουλειά του, γιατί έχω συμμετάσχει σε δύο παραστάσεις, και στην Πρόοδο στο συγκεκριμένο και στο επόμενο έργο που είχαμε παίξει. Στην Εθνικότητα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βυσνιέκ, ότι και επειδή είναι και φιλόσοφος, εκτός από θεατρικό συγγραφέα, θέλω να τον ρωτήσω, έχω μια απορία γενικότερη, γιατί σήμερα, και μια και ζει στην Ευρώπη, στο κέντρο της Ευρώπης, γιατί σήμερα οι διανοούμενοι, έχουμε το φαινόμενο, οι διανοούμενοι να μην απαντούν σε αυτό που περνάει ο κόσμος σήμερα και ιδιαίτερα η Ευρώπη. Πάντοτε, η διανομή. Am un răspuns. Έχει μια απάντηση. Έχετε ακόμα ερώτηση? Ναι, ήθελα να πω. Πάντοτε οι διανοούμενοι πηγαίναν μπροστά. Σήμερα δεν μιλούν πια. Όλα τα μεγάλα γεγονότα ακολουθούσαν τη διανόηση. Σήμερα η διανόηση δεν μιλάει. Αυτή την άποψη. Eu am trăit în România într-o dictatură. Έχει ζήσει στη Ρουμανία σε μια δικτατορία. Până în 1989, am simțit ceea ce înseamnă presiunea dictaturii. Και έχει αισθανθεί τι σημαίνει η πίεση της δικτατορίας. Spălarea pe creier. Η πλήση εγκεφάλου. Cultul personalității. La personalitate. De când trăiesc în Franța, în Occident, am simțit cum se formează o altă dictatură. Dictatura gândirii politice corecte. Dictatura sostris politicii skepsis. E un motiv pentru care intelectualii nu mai îndrăznesc să inventeze, să imagineze. Και γι' αυτό οι διανοούμενοι πια δεν τολμούν να έχουν φαντασία, να έχουν ιδέες. În economie există dictatura modelului unic, ultraliberal. Στην οικονομία υπάρχει η δικτατορία του μονού μοντέλου, του φιλελεύθερου. Este momentul ca intelectualii să devină nu economiști, ci măcar să denunțe acest tip de dictatură. Και είναι η στιγμή οι διανοούμενοι να să vă spun că ceea ce se întâmplă în Grecia are o rezonanță enormă în Europa. Eu sunt jurnalist. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα έχει συνέπειες και στην Ευρώπη. Είναι και δημοσιογράφος. În Franța se discută zilnic, practic, în acest moment despre Grecia. Και στη Γαλλία σχεδόν καθημερινά συζητείται για την Ελλάδα και αυτά που συμβαίνουν εδώ. Când am luat avionul azi dimineață, ziarul Liberation avea pe prima pagină Grecia și un dosar despre Grecia pe 3-4 pagini. Το πρωί πριν πάρει το αεροπλάνο για να έρθει εδώ, το Liberation είχε ένα τρισέλιδο άρθρο για την Ελλάδα. Poate că o țară în criză, precum Grecia, poate avea mai mult curaj intelectual în acest moment decât țările care sunt liniștite în sistemul ultraliberal. Μπορεί μια χώρα σε κρίση, όπως είναι η Ελλάδα τώρα, να έχει πιο πολύ θάρρος να κάνει πράγματα σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν πιο αναπτυγμένο το φιλελεύθερο μοντέλο. Dar vreau să închei spunând că acest tip de spectacol pe care l-am văzut aici, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι αυτή την παράσταση που είδα απόψε εδώ, eu personal consider ca o formă de rezistență culturală. Το θεωρώ μια πολιτιστική αντίσταση, μια μορφή πολιτιστικής αντίστασης. Este un spectacol necomercial. Είναι μια παράσταση που δεν είναι εμπορική. Care nu face pe oameni să râdă. Που δεν κάνει τον κόσμο να γελάνε. Μικρό. Decât una. Și care cred că ne face pe toți să reflectăm. Και η οποία παράσταση μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε. Și vreau să le mulțumesc actorilor, regizorilor, pentru că îi simt ca fiind camarazii mei de luptă. Και θέλω να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη, γιατί τους αισθάνομαι συντροφοί μου σε αυτή τη μάχη. Sunt peste 40 de ani de când scriu literatură. Εδώ και πάνω από 40 χρόνια γράφω λογοτεχνία. Scriu teatru. Și cred că teatrul poate capta uneori mai bine contradicțiile societății decât filozofia, decât sociologia, decât politica, decât jurnalismul. Και θεωρώ ότι το θέατρο μπορεί πιο καλύτερα πολλές φορές να εκφράσει τις αντιθέσεις από ότι μπορεί η φιλοσοφία, η πολιτική, η κοινωνιολογία και άλλες τέτοιες. Este un motiv pentru care avem nevoie de teatru, pentru că altfel nu vom putea să ne înțelegem pe noi și contradicțiile ființei umane. Γι' αυτό το θέατρο είναι πολύ καλό, γιατί είναι το μόνο που μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας και τις αντιθέσεις του ανθρώπου. Νίκος Αλεξίου, συνάδελφος. Μια ρητορική ερώτηση και δεν... Επειδή ο Νίκος αυτός που μάλλον δεν είναι θαραλέη, μήπως θα μπορούσε να μου παραφορήσει ένα δωμάτιο στο Παρίσι να ξεκινήσει από εδώ αυτή η αναγέννηση που λέμε να την παρακολουθούμε μαζί από μακριά. Sunteți invitatul meu. Σας περιμένει. Να πω κάτι ότι είναι τιμή μας που δύο ηθοποιοί από την περσινή παράσταση, μια σπουδαία παράσταση που εγώ είχα την τύχη να τη δω, ένας ζητείται ηλικιωμένος κλόουν, ο κύριος Αλεξίου και ο κύριος Μιλωνάς, είναι κοντά μου. Για όσους είχαν την τύχη να τη δουν, ίσως να αποκομίζαν το ίδιο που αποκομίσαν απόψε. Eu voi mai fi și mâine seara aici. Θα είναι και αύριο βράδυ. Veți reveni. Μπορείτε να ξαναρχίσετε. Să spuneți prietenilor dumneavoastră să vină să vadă acest spectacol. Και να πείτε στους φίλους σας να έρθουν να δουν αυτή την παράσταση. Dacă nu v-a plăcut, spuneți dușmanilor dumneavoastră să vină. Ia să σας άρεσε να πείτε στους εχθρούς σας να έρθουν.